Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσει διάλογος επί του θέματος της αύξησης του εκλογικού μέτρου, τονίζει ο Δησί. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε στον Άστρα ότι μέχρι στιγμής ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις με την έννοια του ότι συζητάμε αυτούς τους αριθμούς και πάνω κάτω αποφασίζουμε. Υπάρχουν περισσότερο επικεφαλίδες. Υπάρχουν φράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εμείς όπως ούτε οι πολίτες, από κάποια φαινόμενα του πολιτικού συστήματος. Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος. Κάποιες θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι διαχρονικά γνωστές. Δεν υπάρχει εκλογικό μέτρο στην Κύπρο για να αλλάξει. Υπάρχει το τυχαίο της αριθμητικής πράξης. Είναι 1,8 γιατί τόσο βγάζει η διαίρεση του 100 από το 56. Αν η έδρεση ήταν 100, τότε 1% θα ήταν το μέτρο. Δηλαδή κάθε χωριό θα μπορούσε να βγάλει βουλευτή. Την κάθετη διαφωνία του για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωκό Δημήτρης Ιλούρης, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα κόμματα δεν πρέπει να εμποδίζουν τα μικρά κόμματα να διεκδικούν μία θέση στην Βουλή. Αυτός ο μικρομεγαλισμός, αυτή κατά την άποψή μου είναι και θράσος προς την κοινωνία και προς τη δημοκρατία. Ότι εμείς τα μεγάλα κόμματα έχουμε πιο σωστές απόψεις είναι αντιλήψεις άλλων εποχών. Δηλαδή θα προτιμούσαμε αυτόν τον 12-15% που πήγε σε άλλα κόμματα πέραν των παραδοσιακών να πούν να παξιούμε και εμείς να ψηφίσουμε. Υπάρχει η θεωρία της χαμένης ψήφου. Να μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Λέει ότι κύριε, αφού δεν θα εκλεγεί, γιατί να τον ψηφίσουν. Τα νεοφανή κόμματα πλήττουν περισσότερο εμάς που είμαστε καινούργια κόμματα και μικρά. Δεν πλήττουν το ΑΚΕΛ και το Συναγερμό. Άρα γιατί τόση ανασφάλεια. Ανοιχτό σε διάλογο στην βάση συγκεκριμένων προτάσεων και θέσεων επί του θέματος είναι το ΑΚΕΛ. Ο επικεφαλής του Γραφείου Νομικών του Κόμματος Άριστος Δαμιανού τόνισε ότι στην συζήτηση πρέπει να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται καταρχάς στον κατάλληλο χρόνο. Και κατάλληλος χρόνος είναι εκείνος που απέχει μια λογική απόσταση από τις όποιες εκλογές. Και την ίδια ώρα πρέπει να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων. Και ασφαλώς να γίνεται μια συλλογική διαβούλευση. Δεν είναι θέμα συναγερμού ΑΚΕΛ, είναι θέμα των πολιτικών δυνάμεων συνολικά να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Επομένως, είναι μια συζήτηση που, αν θα διεξαχθεί, θα πρέπει να γίνει με διαφανείς διαδικασίες και με έτσι πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αλλά τούτη την ώρα που μιλούμε, δεν υπάρχει θέμα απόφασης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο ΑΚΕΛ.